Γέφυρα ζωή στήθηκε από το Φαρμακονήσι και τη Λέρο μέχρι την Αθήνα για τη διάσωση μια χελώνα που βρέθηκε ημιθανή από πρόσφυγε που μόλι είχαν φτάσει στο Φαρμακονήσι. Η κινητοποίηση των εθελοντών υπήρξε πράγματι εντυπωσιακή. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με την αεροδιακομιδή τη χελώνα από ειδική πτήση τη Αιτζίαν. Τώρα η χελώνα αναρρώνει με τι φροντίδε ειδικών στο κέντρο περίθαλψη του Αρχέλωνα στη Γλυφάδα. Με ένα περίεργο τρόπο το πεπρωμένο αυτής της χελώνας συνδέθηκε στενά με τους πρόσφυγες, γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που τη βρήκαν σοβαρά τραυματισμένη με το που έφτασαν και οι ίδιοι ταλαιπωρημένοι στο Φαρμακονήσι. Στη συνέχεια όμως στήθηκε μια γέφυρα διάσωσης με πολλούς εθελοντές. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αν πάρει κάποιος ένα χαρτί και καταγράψει τη λίστα όλων αυτών των ανθρώπων που έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Όσον αφορά τώρα σχετικά με το ποιοι τη βοήθησαν, αυτή ήταν από τους πρόσφυγες που τη βρήκανε, μέχρι την βάρκα που την μετέφερε στη Λέρο, τον κτηνίατρο που την παρέλαβε εκεί, όλους τους ανθρώπους της Αιτζίαν και το προσωπικό που βοήθησαν στη διακομιδή της, εμάς μετά που κατέληξε στα χέρια μας και τη φέραμε εδώ. Μετά την περισυλλογή της από τους πρόσφυγες, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος στη Λέρο. Εκεί, στο κτηνιατρίο, δέχτηκε τις πρώτες περιποίησεις. Είχε ένα τραυμαστό κέλυφος, αλλά ήταν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη, καθώς είχε παραμείνει, αφού ξεβράστηκε στη στεριά, εγκαταλελειμμένη για 2 με 3 ημέρες. Γεγονός που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την υγεία της. Και πάλι όμως η ζωή της χελώνας ήταν σε κίνδυνο. Η μεταφορά της στην Αθήνα κρίθηκε απαραίτητη, όμως ήταν αρχικά αδύνατη λόγω της απεργίας των ναυτικών. Τότε ήταν που οργανώθηκε από την Αιτζίαν η αεροδιακομιδή της. Η χελώνα με τις συστάσεις του Αρχέλωνα συσκευάστηκε για το ταξίδι έτσι ώστε να μην υπάρξει νέος τραυματισμός και περαιτέρω επιδείνωση στην ήδη κακή της κατάσταση. Μετά από μια σύντομη πτήση έφτασε στο κέντρο περίθαλψης της οργάνωσης Αρχέλωνα.